centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, όπως σας υποσχεθήκαμε, αν μπορέσουμε να τον έχουμε σήμερα ή αύριο στην εκπομπή μας, τον διεθνολόγο και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Γεια σας. Τι κάνετε? Είμαι καλά, ευχαριστώ. Πόσο ήσυχοι πρέπει να κοιμόμαστε και πόσο ήσυχοι πρέπει να είμαστε και κατά τη διάρκεια της ημέρας με τους γείτονές μας και με αυτά που κάνουν συνεχώς και επανειλημμένα? Θεωρώ ότι οι πιθανότητες να έχουμε μια πολύ μεγάλη κλιμάκωση που θα μας οδηγούσε σε σύλλαξη με την Τουρκία είναι σχεδόν μηδαμινές. Η λογική λέει ότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα έχουμε μια σχετική αποκλιμάκωση κατόπιν παρέμβασης και του διεθνούς παράγοντα, η οποία μπορεί να είναι είτε από πλευράς Γερμανίας είτε και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι και οι δύο αυτές χώρες θα παρέμβουν εντός της ημέρας. Εντός της ημέρας λέτε, μάλιστα. Ναι, ναι. Και θα προσπαθήσουν να αποκλιμακώσουν την κατάσταση. Και αν δεν είναι εντός ημέρας, θα είναι εντός των επόμενων ημερών, αν και εγώ θεωρώ ότι και σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την Τουρκία και ότι προφανώς θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα, εφόσον δεν πάμε σε μια σύλλαξη την οποία θεωρώ ότι και η Τουρκία θέλει να αποφύγει. Ναι, το διαβάζω αυτό σε μια δήλωση. Σας είπατε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί πολεμική σύραξη με την Ελλάδα. Το διαβάζω, το είχα. Ναι, δεν επιθυμεί, γιατί η Ελλάδα είναι ένα τακτικό στρατό του ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα που έχει υψηλή αποτρεπτική ισχύ. Είναι μια χώρα η οποία έχει διπλωματικά ερίσματα. Είναι μια χώρα η οποία είναι μια κανονική χώρα η οποία βρίσκεται απέναντι στην Τουρκία. Γιατί η Τουρκία μέχρι σήμερα πολεμά. Και μάλιστα όχι απευθείας με τον τακτικό της στρατό, με εξαίρεση ίσως στο Ιράκ, πολεμά μέσω μισθοφόρων. Μάλιστα, ναι, ακριβώς. Όπως κάνει στη Συρία και στη Λιβύη και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι εύκολο. Η Ελλάδα δεν είναι αμεληταία ποσότητα και αυτό η Τουρκία το ξέρει πολύ καλά. Αυτό που ρωτάει όμως ο απλός, ο μέσος Έλληνας, είναι ως πότε μπορούμε να ανεχόμαστε και όλα αυτά τα παιχνίδια της Τουρκίας. Ως πότε δηλαδή θα μπορούμε να κάνουμε κι εμείς υπομονή, βλέποντας τον κάθε έναν και όποτε θέλει να μπαίνει και στα δικά μας εδάφη και στις δικές μας θάλασσες. Έχει απόλυτο δίκιο ο κόσμος να το αναρωτιέται. Όλοι είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Θεωρώ ότι αυτά που κάνει η Τουρκία εντάσσονται σε έναν πόλεμο ψυχολογικό απέναντι στη χώρα μας. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι λόγοι εσωτερικοί, αλλά και ο δεδομένος τουρκικός αναθεωρητισμός. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε εμείς σε σχέση με την Τουρκία είναι να την υποχρεώσουμε με τον τρόπο μας, και έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε, να προσέλθει σε έναν διάλογο, προσέξτε, όχι σε διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση θα ακολουθήσει του διαλόγου, να προσέλθει σε έναν διάλογο ο οποίος θα έχει όρους και κανόνες, γιατί η Τουρκία δεν έχει μάθει να διαλέγεται και να διαπραγματεύεται με όρους και κανόνες. Θέλει να το κάνει με έναν, θα έλεγα, άνευ όρων και με έναν τρόπο όπου κυρίως γίνεται μέσω της προσωπικότητας του ίδιου του Προέδρου Ερντογάν. Δεν γίνεται δηλαδή σε θεσμικό επίπεδο. Η Ελλάδα αντιθέτως είναι μια χώρα η οποία έτσι έχει μάθει να διαπραγματεύεται και έτσι έχει μάθει να κάνει και συμφωνίες. Δείτε δηλαδή τη συμφωνία τη δική μας με την Ιταλία και αντίστοιχα με την Αίγυπτο από τη μία, και δείτε από την άλλη τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη, η οποία ήταν προϊόν επιβολής και ουσιαστικά ήταν αποτέλεσμα της διάθεσης της Τουρκίας, μάλλον της επιλογής της Τουρκίας, να επιβάλλει τις επιθυμίες της σε μια τότε αδύναμη κυβέρνηση όπως ήταν αυτή του Σάρατ. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε αν μέσα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο υπάρχει η δυνατότητα να ορίσουμε και, και τον ευρωτουρκικό διάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα είμαστε σε μια κατάσταση μονίμως εντάσεων με αύξηση και μείωση αυτών. Και δύο ερωτήματα από τον κόσμο μας εδώ που μας ακούνε. Ρωτάνε αν παίζει ρόλο ποια συμφωνία θα δημοσιευτεί πρώτη στον ΟΗΕ. Όχι, κανένα ρόλο δεν παίζει αυτό. Ποια θα πρωτοκολληθεί στον ΟΗΕ. Ποια θα πρωτοκολληθεί, δεν παίζει κανένα ρόλο όμως, για να απαντήσω και στο εύλογο ερώτημα αυτό των ακροατών μας, θα πρέπει να πούμε ότι όταν μια συμφωνία όπως αυτή μεταξύ Τουρκίας Λιβύης δεν έχει πρωτοκολληθεί εδώ και 9 μήνες, διότι υπογράφηκε στα τέλη Νοεμβρίου, αν μη τι άλλο, ο καθένας μας καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή.
Η επόμενη έτσι, ερώτηση από τον κόσμο μας είναι για τις περίφημες κόκκινες γραμμές. Το άπλωμα των καλαδίων του Ούρουτς Ρέιτς δεν έχει περάσει τις κόκκινες γραμμές και ποιες είναι αυτές και αν πρέπει να τις ξέρουμε ως χώρα και ως Έλληνες τις κόκκινες γραμμές της πατρίδας μας. Το άπλωμα των καλωδίων του Ρουτς Ρέις είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί μάλλον επιχειρεί η Τουρκία να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο, αλλά καμία παράνομη πράξη δεν παράγει νομικό προηγούμενο. Καμία παράνομη πράξη. Ασφαλώς θα αποκρουθεί με τον τρόπο που πρέπει, άλλωστε αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει των πραγμάτων σεισμικές έρευνες, οπότε από τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει σεισμικές έρευνες, κάνει διέλευση σε διεθνή χωρικά ύδατα. Ασφαλώς και αυτό συνιστά, όχι η διέλευση. Η διέλευση είναι, αν ήταν αυλαβή, θα ήταν κανονική. Όμως μια διέλευση η οποία γίνεται παρουσία πολεμικών πλοίων, ασφαλώς και δεν είναι αυλαβή. Θέλω να πιστεύω ότι και ο διεθνής παράγοντας θα καταλάβει, για να καταλήξουμε, ότι αυτή η αναθεωρητική και συνεχώς επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας δεν μπορεί να συνεχιστεί και πρέπει να μπει ένα φρένο. Διαφορετικά, αργά ή γρήγορα, η μπάλα θα πάρει και άλλες χώρες και όχι μόνο την Ελλάδα. Η Ελλάδα στέκεται ως ανάχωμα απέναντι στις τουρκικές φιλοδοξίες και γι' αυτό και πρέπει να στηριχθεί. Βλέπει ο κύριος Φίλης, λέει, το μήνυμα μετά την Ιταλία και την Αίγυπτο συμφωνία και με την Κύπρο. Θα έλεγα ότι σε πρώτη φάση η συμφωνία με την Αλβανία ίσως να έχει την προτεραιότητα, τη χρονική, αλλά ασφαλώς εφόσον συμφωνήσαμε με την Αίγυπτο, το επόμενο βήμα θα είναι πέραν του 28ου μεσημβρινού να βρούμε μια συμφωνία με την Κύπρο και βέβαια να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε μια συμφωνία και με την Τουρκία, πράγμα το οποίο είναι απίθανο με βάση τα τωρινά δεδομένα. Ναι, αλλά εμένα θα μου αρκούσε αν συμφωνούσαμε να πηγαίναμε στο δικαστήριο της Χάγης. Αλλά όπως ξέρετε, η Τουρκία δεν δέχεται τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου της Χάγης. Άρα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα και προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάτι τελευταίο, κύριε Φίλη, γιατί λένε ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να πατήσει πρώτη τη σκανδάλη. Πολλοί θα πούν, μα τι περιμένουμε, πρώτα να μας ρίξουν αυτοί και μετά. Γιατί παίζει ρόλο αυτό, ποιος θα ανοίξει πρώτος στην ιστορία. Τη σκανδάλη και μετά παρακαλώ να με αποδεσμεύσετε. Τη σκανδάλη η Ελλάδα δεν θα την πατήσει πρώτη, διότι δεν θέλει να στρατικοποιήσει την κρίση και δεν θέλει να δώσει άλοθη στην Τουρκία για να αντιδράσει. Τη σκανδάλη όμως αν χρειαστεί και αν παραβιαστούν κατάφορα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή κυριαρχία, εννοείται ότι την έχουμε πάντα το μισόλι πάνω στο τραπέζι, γιατί έτσι, μάλλον και έτσι, κατοχυρώνεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Ο τρόπος για να τα κατοχυρώσεις προφανώς είναι πρωτίστως η διπλωματία, αλλά αν και εφόσον έχουμε εξαντλήσει όλα τα διπλωματικά και νομικά μας εργαλεία και ερίσματα, ασφαλώς, και αυτό το γνωρίζει η Τουρκία, παραμένει πάντα και η στρατιωτική επιλογή στο τραπέζι. Χωρίς να είναι η πρώτη, πιθανόν, όχι πιθανόν, είναι δεδομένο ότι είναι έσχατη, είναι όμως μια επιλογή. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Καστοριά που ήσασταν μαζί μας για τον χρόνο σας. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.